πάνω από τον Ντόπουλο στη γοήτεια θα μας μιλήσει για το inbound marketing. Και θα τον αφήσω να ξεκινήσει αφού πρώτα μου δώσει τρεις λέξεις. Τι θα πει μου. Τρεις λέξεις. Τρεις την παρουσίαση. Να ρωτήσω. Όχι, θα την πεις και μετά. Να ρωτήσω εγώ ποιος το έχει ξανακούσει σαν έννοια. Inbound marketing. Okay. Ωραία. Άρα θα το πεις μετά. Θα το πεις. Για προφορά. Κάποια πράγματα για μένα, Πάνος Κοντόπουλος. Τρέχω μαζί με μια σημαντική έτσι, ομάδα την Deep Media τα τελευταία 4 χρόνια. Τα πράγματα που μου αρέσει να διαβάζουν εδώ, είμαι online σε διάφορα σημεία. Μπορείτε να με βρείτε και να μιλήσουμε και από εκεί. Συγγνώμη για τη φωνή μου, είναι η δεύτερη εβδομάδα που μεταλλεγόρει αυτή η ίωση. Χωρίς να σας κουράσω, η Media προσπαθεί να κάνει όλα αυτά γύρω από online, δηλαδή να μιλήσουμε στρατηγική, consulting, design, in-house. Τέχνικα πράγματα, marketing, φυσικά να τρέξουμε με όλες τις εφαρμογές που δουλεύουμε. Πιθανά έχετε πέσει πάνω στο Gazeta, που είναι μία από τις μεγαλύτερες μας δουλειές, έτσι, στο ελληνικό ίντερνετ, το μεγαλύτερο αθλητικό site. Και εδώ είναι ένα set από υπηρεσίες που παρέχουμε, έχοντας προσθέσει τον τελευταίο χρόνο το κομμάτι του inbound marketing. Ομολογώ ότι η παρουσίαση του Φώτη ήταν πολύ κοντά σε αυτά τα πράγματα. Το δεύτερο bullet είναι από τον γραφίστα μας που απλώς πήρε το κείμενο και δεν θεώρησε ότι. Οπότε πιθανά να βρούμε και άλλα τέτοια γιατί μου την αλλάξαν την τελευταία στιγμή. Έλεγα λοιπόν ότι η παρουσίαση του Φώτη ήταν πολύ σημαντική έτσι, και προλάβει το production γιατί στην πραγματικότητα τα online μαγαζιά κάνουν αυτά τα πράγματα που θα προσπαθήσω να σας περιγράψω εδώ και που αφορούν και άλλες τομές και άλλα industries. Αυτό λοιπόν που έχουμε παρατηρήσει και το έχουμε ζήσει όλοι μας και από εκεί ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία που είναι marketing είναι ότι έχουμε αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουμε να αγοράσουμε, έτσι, να δεθούμε με ένα brand. Νομίζω ότι αν σας ρωτήσω ποιος από εδώ έχει ψωνίσει το τελευταίο στους τελευταίους 6 μήνες ένα χρόνο χωρίς να ψάξει πρώτα στο ίντερνετ, ελπίζω ότι δεν θα σηκώσει κανένα χέρι. Εκτός αν μιλάμε για τις τσίχλες στο περίπτωρο, σηκώνεται το άνθρωπο. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα διάγραμμα έτσι, που προσπαθεί να δείξει λίγο την παλιά μας εποχή. Ουσιαστικά τι είχαμε, μία τηλεοπτική διαφήμιση, ένα ραδιοφωνικό, μία διαφήμιση που στόχευε στο να μας στο να επιθυμηθούμε ουσιαστικά το brand που πάει από αυτήν την τηλεόραση όταν αποφασίσαμε να αγοράζουμε. Αλλά ήταν λίγο άσχετος ο τρόπος και το σημείο στο οποίο θα την βλέπαμε. Ενώ στον καινούριο κόσμο ουσιαστικά όλα ξεκινάνε από εμάς. Είναι ένα διαφημιστικό τρόπο που κάνει, αλλά δεν πειράζει. Άρα λοιπόν έχουμε μία αρχική θέληση να προμηθευτούμε κάτι, είτε είναι μία υπηρεσία, είτε είναι ένα αυτοκίνητο, μία τηλεόραση. Θα περάσουμε ένα σημαντικό δρόμο μέχρι να φτάσουμε εκεί, είναι όλο αυτό το μονοπάτι. Και σε αυτό το μονοπάτι οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι παρούσες, γιατί αλλιώς θα ψάχνουμε χωρίς αυτές. Θα ρωτήσουμε τους φίλους μας, θα βρούμε τα site των ανταγωνιστών τους. Ωραία, και θα φτάσουμε σε μία απόφαση, γιατί σίγουρα θα κοιτάξουμε online πράγματα. Κάποια στιγμή. Είναι το customer journey. Αυτό είναι μια περιγραφή, μπράβο. Είναι μια περιγραφή του πώς και συνέργειες γίνονται για να αγοράσει ένας πελάτης. Είναι ίσως στη σημερινή ζωή και στη δουλειά μας το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν δεν καταλάβουμε, όλοι εμείς που κάνουμε marketing, που κάνουμε social media, που στείλουμε e-shops, αν δεν καταλάβουμε στο μυαλό του πελάτη τι λειτουργεί, πώς δημιουργείται η ανάγκη, πώς έρχεται σε επαφή για να γνωρίζει τη λύση του σε εμάς, πώς γίνεται όλη η υπόλοιπη διαδρομή. Δεν πρόκειται ποτέ να πετύχω αυτό το βέλος. Να συντομεύσω δηλαδή. Ο κύκλος θα γυρνάει ατελείωτα, έτσι. Ο κύκλος θα γυρνάει ατελείωτα και εμείς δεν θα έχουμε απώλειες χρόνου και εισοδήματος. Οπότε συνεχίζει την παρουσία σου, νομίζω είσαι έτοιμος για να το κάνεις. Θα ίδια κάνω και εγώ, ισχύει ακριβώς το μοντέλο. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα από ό,τι ήταν παλιά. Άρα λοιπόν, στο κομμάτι υπάρχει μια βασική ερώτηση που λέει ποιους αφορά αυτό το πράγμα του inbound marketing. Εγώ είμαι μια επιχείρηση που δουλεύω με τύπου πιο πολύ σε επαγγελματίε, είμαι επίκοση. Αν και αρχικά έχει ξεκινήσει ουσιαστικά για το B2B κόσμο, σίγουρα υπάρχουν εφαρμογές και στο κομμάτι του business που ζούμε. Η βασική, η οποία διαφορά αν αυτό μας κάνει ή όχι, νομίζω ότι είναι το sales cycle, πόσο μεγάλο είναι και ποια είναι η αξία του πελάτη μας, όχι του προϊόντος μας. Γιατί ο πελάτης του Φώτη, ας πούμε, για ένα χρόνο θα αγοράσει δεύτερο και τρίτο παπούτσι. Άρα αυτό μας ενδιαφέρει να το customer lifetime value και όχι το προσωρινό που θα πάρει μόνο το ένα είδος. Αν λοιπόν αυτό το customer lifetime value είναι 300 ευρώ, 200, 500, 1000, μπορούμε να μετρήσουμε ποια είναι η επένδυση που χρειαζόμαστε για να το κάνουμε ο πελάτη μας.
Σίγουρα αυτό που αφορά το email marketing πρέπει να είναι ένα προϊόν στο οποίο χρειαζόμαστε παραπάνω πληροφορίες για να αποτελέσουμε. Δεν είναι κάτι ενστικτότητα, θα το πούμε στο ράφι και θα το πάρουμε. Χρειαζόμαστε κάτι. Αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία, για τα οποία χρειαζόμαστε πληροφορία. Οι μελέτες δείχνουν ότι σχεδόν το 90% με ένα μέσο όρο 70% αποφασίζουν πριν εμείς σαν προμηθευτές καταλάβουμε το θέμα. Δηλαδή έχουμε ψάξει, έχουμε κάνει, έχουμε ρωτήσει, έχουμε φτάσει έτοιμοι και πληροφορημένοι σε αυτές τις ανάγκες. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι πολιτές πλέον ξέρουν λιγότερο τους πελάτες. Εδώ δεν σε όλα τα industries. Πρέπει να είμαστε λοιπόν εκεί που βρίσκονται αυτοί. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να τους φέρουμε εκεί που είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν τα social media, το Google, το Internet, όλο αυτό ο οργανικό κόσμο είναι και έξω από το κανάλι που θα του φέρει σε εμά. Γιατί εμεί ελέγχουμε τα δικά μα πρόβλημα και εκεί που άκαμε τη δουλειά μα. Αυτό λοιπόν είναι more or less έτσι, αυτό που μπορεί να υποσχεθεί το online marketing. Πάμε να το δούμε λίγο πιο σε βάθο. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Ξεκινήσαμε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, έρχεται τρέχοντα προ την Ευρώπη. Επίση στην Αμερική είναι πάνω από 6-8 χρόνια που αρχίζουν και δουλεύουν πάνω σε αυτό. Και υπάρχουν πλέον εταιρείες. Το industry και σε επίπεδο πλατφορμών έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και τα νούμερα τους συνεχώς εξελίσσονται. Αυτό λοιπόν που λέει, δεν θα με ενδιαφέρει δυστυχώς, είναι ότι χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Χρειαζόμαστε περιεχόμενο, content και context. Δηλαδή την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ο επισκέπτης μας, ο ανώνυμος επισκέπτης μας, πρέπει σιγά σιγά να τον πάρουμε από το χεράκι, όχι βία, χωρίς να τον τρομάξουμε. Και αντί λοιπόν να τον βομβαρδίζουμε με πράγματα που είναι τα λίγο πιο κακά πράγματα, έτσι καμπάουν διαφήμιση, τηλεοπτικά μηνύματα, ραδιοφωνικά, που προφανώς δεν τα αρνούμε, δεν τα σταματάμε, χρειαζόμαστε εκεί, απλά τα χρειαζόμαστε για να μισθούμε τον κόσμο. Δεν χρειαζόμαστε για να είμαστε συνεχώς και να τα πληρώνουμε και να διακόπτουμε την εμπειρία του χρήστη. Άρα λοιπόν πρέπει να τον φέρουμε, να τον φέρουμε, να τον δώσουμε περιεχόμενο, να τον οποίο αποφασίσει και το πιο σημαντικό. Να δούμε την κατάλληλη στιγμή που θα το κάνουμε αυτό. Γιατί όπως είπαμε, το customer journey είναι πολύ πολύ πληρωμό. Άρα άλλα χρειαζόμαστε στην αρχή του, άλλα στη μέση του και άλλα στο τέλος του. Βρίχουμε, δεν ξέρουμε τι έχουμε, είμαστε άρρωστοι, έχουμε ήλιος, πρέπει να πάρουμε αντιπυρητικό, πρέπει να πάρουμε αντιπυρμονώτες. Είμαστε σε μια φάση αγώνιας, προσπαθούμε να καταλάβουμε. Θα πάμε στον ειδικό, θα μας συζητάσει και μετά θα ψάξουμε να δούμε το φάρμακο σε αυτό. Κάπως αντίστοιχα δουλεύει εδώ η κατάσταση. Μπορεί να βοηθήσει λίγο πίσω ή λίγο ωραία, λοιπόν. Το email marketing είναι ουσιαστικά τρία πράγματα. Υπάρχει μια συνολική φιλοσοφία σε αυτού του περίοδου. Μια μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί πλέον από εταιρείες και ένα σύνολο εργαλεία που μας βοηθάνε να το κάνουμε, γιατί χωρίς αυτά δυστυχώς δεν μπορούμε να το πείσουμε αυτό το πράγμα. Το Internet είναι η μοναδική πλατφόρμα marketing που μπορεί να κάνει command to market. Μπορούμε να κάνουμε marketing σε ένα άτομο. Έτσι, μέσω του email του, μέσω του τηλεφώνου του, είναι το μοναδικό μας που θα το πρέπει. Σαν φιλοσοφία λοιπόν, σας το είπα λίγο πριν, ουσιαστικά παρέχουμε, προετοιμάζουμε, γινόμαστε media companies, γινόμαστε μέσα ενημέρωσης για τους πελάτες μας και τους επισκέπτες μας, έτσι ώστε να τους ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Προσπαθώ να μεταφέρω κατά τους ανθρώπους που μιλάω είναι ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε πουλώντας τα προϊόντα μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε από να μάθουμε πρώτα πώς να επιλέγουμε. Άρα λοιπόν, πρώτα, λέω ένα παράδειγμα, θα το μάθουμε πώς πρέπει να επιλέξει το επόμενο το αυτοκίνητο, τι να κοιτάξει τα φρένα, τι να κοιτάξει την ασφάλεια, την άνεση κτλ. Και μετά, ελπίζοντας ότι είναι σε τέτοια προϊόντα που μιλάμε, να είναι κάτι χειρότερο, η venture αυτός θα καταλάβει ότι είμαστε ένας οργανισμός που μπορεί να μας εμπιστευτεί και θα έρθει σε εμάς. Εντάξει, δεν τους κάνουμε δουλειά, να παίξει στον οργανισμό στην Ελλάδα. Αν βρίσκουμε αυτό έτσι, καλώς ποτέ δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον διδάξουμε πώς θα αγοράσει. Σε επίπεδο μεθοδολογίας υπάρχει ένα σχήμα που γενικά θα το δείτε αν ψάχνετε δηλαδή να γράψετε inbound marketing και θα βρείτε αυτό το σχήμα πάρα πολλές φορές. Είναι ουσιαστικά οι τέσσερις βασικοί άξονες, τέσσερις πυλώνες, τέσσερα στάδια που περνάνε ένας τέτοιος επισκέπτης. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε έναν ανώνυμο επισκέπτη του Ιντερνετ, τον βρήκα είναι στο Google, είναι στο Facebook, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να φτιάξουμε περιεχόμενο σε αυτό εδώ, να φτιάξουμε ένα blog, να κάνουμε post στα social media, να δουλέψουμε πάνω στα keywords του search, να τρέξουμε καμπάνιες, να φτιάξουμε pages έτσι ώστε να κάνουμε attract να έρθει στο site μας. Σήμερα στο site μας, πάλι δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρουμε ότι είναι ο Πάνος Κοντόπουλος, είναι το IP 3242.
τάδε, είναι όμως ένας visitor. Άρα μπορούμε πλέον να παρατηρούμε, να καταγράφουμε πράγματα που κάνει φυσικά με τη συγκαταγραφή του, έτσι ώστε με διάφορες ενέργειες, έτσι είναι και αυτές εδώ, τα call to action που πάει πολύ ωραία το Fortis, τα landing pages, forms, όλα αυτά να μας κάνουν, να εισάγουν ουσιαστικά αυτό που εμπιστεύει μέσα σε μια βάση δεδομένων. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε λιγάκι προς το CRM πλέον, έτσι. Άρα ουσιαστικά έχουμε έναν ανώνυμο επισκέπτη, που γίνεται visitor, που γίνεται αλλήλιο. Το CRM είναι έτσι και αυτό είναι ένα εργαλείο που το βάζουμε 100% πλέον. 100% είναι από τα πιο βασικά πράγματα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά είναι concept, δεν είναι απλά εργαλείο. Είναι concept, δεν είναι απλά εργαλείο πια. Σωστά. Δεν είναι κομμάτι ένα κόσμο. Τουλάχιστον στην Ελλάδα είμαστε πολύ μεγάλε επιχειρήσει. Στην προμεσαίο χώρο δεν είναι πολύ συναντημένο. Και επίση προσωπικά το ακούω πάρα πολλέ φορέ το πρόγραμμα που θα το κάνουμε γιατί θα καταλήξει η Ελλάδα δεδομένων πέρα από ένα εξή που θα μα δώσει. Παρακολουθούμε κάποια πράγματα για αυτούς, θα κάνουμε κάποιες ενέργειες. Και το σημαντικό είναι να τους φέρουμε εκτός των αγοράς που μας κάνουν και τις ενέργειές μας. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε πολίτη μας, έχει καταγραφεί, είναι περιμένου, έχει σκονοδού το έργο να πάρουμε. Και δεν το φοβίζουμε τον άνθρωπο, μόνος το θα έρθει σιγά σιγά. Και πώς θα έρθει, στέλνοντάς του επόμενο περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα, όλο αυτό το training έχει διάφορα στάδια. Αν ξεκινήσουμε από λίγο πιο απλά, 5 SEO tips που θα βελτιώσει το site του Fortis. Άμα το στείλω αυτό στο Fortis θα το πετάξει. Εγώ θέλω κάτι πολύ πιο προχωρημένο. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το καταλάβω εγώ και να γράψω, να παράξω ένα περιεχόμενο πιο συγκεκριμένο. Ή να του πω ότι ξέρει κάτι, μπορεί να κάνει ένα evaluation του site σου. Γι' αυτό είναι μια έρευνα, να σου δώσει μια μελέτη. Άρα λοιπόν όλο αυτό είναι ακόμα πιο advanced. Μπορούμε να το φωνάξουμε σε ένα webinar. Άρα λοιπόν online να εξηγήσουμε τα πράγματα, να μιλήσουμε για την δικιά του περίπτωση. Έχουμε λοιπόν και ένα συμμετέσχον και στι ενέργειε που θα κάνουμε. Όλα αυτά μέσα από τα εργαλεία που παρέχει το Environment Marketing μπορούμε να τα αυτοματοποιήσουμε. Υπάρχουν workflows, υπάρχουν rules. Αν έχει έρθει και είσαι από αυτό, ξέρει από αυτό το οργανικό κανάλι, είδε αυτέ τι σελίδε και μάλλον ενδιαφέρεστε προ τα εκεί, μπορώ να σου στείλω αυτό το email. Πρέπει να είναι αρκετά personalized. Υπάρχει λοιπόν αυτό που ονομάζουμε lead scoring, δηλαδή μέσα από μια βαθμολογία που εμεί ορίζουμε, σιγά σιγά τα leads του συγκεκριμένου από 0 μέχρι το 50-60, εκεί που θα ορίσουμε ότι μπορούμε να το μεταφέρουμε στι πωλήσει. Στο εξωτερικό υπάρχει ένα πολύ δημοφιλή όρο πλέον, που λέγεται sales marketing, δηλαδή sales and marketing μαζί. Μέχρι τώρα οι marketing άνθρωποι γενικά ήταν πιο χαλαροί τη επιχείρηση, έτσι, εκτό από τι πολυεθνικέ. Στι πολυεθνικέ και σε και στο εξωτερικό, οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να φέρουν τον τζίρο τα λεφτά. Οι πολιτέ είναι το execution του πράγματο. Άρα λοιπόν πρέπει να φέρει αυτό που ονομάζουμε qualified leads, δηλαδή leads που δεν θα σε απασχολήσουν στο τηλέφωνο γιατί απλώ κάνουν browsing. Έτσι, φέρνει λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα. Όλη αυτή η μεθοδολογία σε βοηθάει να μπορέσει να καταλήξει αυτό το πράγμα. Και φυσικά μετά την πώληση συνεχίζουμε να είμαστε μαζί του, να τον ενημερώνουμε, να ζητήσουμε τη δεύτερη, να ζητήσουμε το τεστιμόνιά του. Το πάμε ακόμα ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, πολύ σημαντικό slide. Αν τα δούμε λίγα και αυτά, όλα μαζί τα εργαλεία που μόλις τώρα είπα, δηλαδή μίλησα για blogs, μίλησα για call to action, για landing pages, για SEO, για keywords. Στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι καινούργιο, έτσι, τα έχουμε όλα αυτά. Αλλά τα είχαμε λίγο διάσπαρτα. Είχαμε, ξέρω εγώ, το AdWords για να κάνουμε αυτό, είχαμε λίγο Google Analytics, είχαμε ένα WordPress για να κάνουμε το blog. Ήταν λίγο διάσπαρτα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν οι εταιρείες, σαν και αυτή με την οποία αποφασίσαμε να συνεργαστούμε, οι οποίοι βάλουν αυτά σε μια σειρά και σου λέει: Κοίτα να δει, όμορφα και νοικοκυρέα, θα τα δει σε ένα σημείο. Άρα λοιπόν μπαίνει σε μια πλατφόρμα online, θα σα δείξω πώ φαίνεται, και από εκεί πέρα έχει όλο το πράγμα με μερικά μαγικά κουμπιά. Αυτή η εταιρεία είναι αρκετή στον χώρο, επιλέξαμε τη HubSpot, είναι μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε του marketing automation, έτσι λέγεται αυτό το industry, marketing automation. Αυτά τα νούμερα τη, πάνω από 12.000, πρόσφατα μπήκε και στο Disney Network στο χρηματιστήριο. Και οι χώρε που είναι από την Ελλάδα, έτσι. Πάνω από 70 χώρε, ναι, είναι γενικά. Εντάξει, πιο πολλά στην Ευρωπαϊκή Αμερική, αλλά έχουν ξεκινήσει να βρίσκονται προ τα εκεί. 2.000 partners σαν και εμά αυτή τη στιγμή. Και στο τελευταίο του συνέδριο, το οποίο πήγα, έτσι, επειδή ξεκίνησε μια συνεργασία, ήθελα να του δω από κοντά, υπήρχαν 10.000 άνθρωποι σε ένα συνέδριο που είχαν ακούσει αυτά τα πράγματα. Έτσι, και πολύ μεγάλο το νούμερο, δεν έχω ξαναδεί τόσο ήταν έτσι και σε συνέδριο εταιρεών. Έτσι δεν ήταν ξέρω ωραία, αλλά ήταν μια μικρομεσαία πλατφόρμα. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο πώς είναι. Ωραία, μας πάμε πάνω, έτσι, με μεθοδολογίες, φιλοσοφίες και λοιπά, να δούμε λίγο πώς είναι. Και έχουν και 5 λεπτά να το κάνουμε αυτό. Άρα λοιπόν, όπως είπα, οι πλατφόρμες σαν το HubSpot δίνουν διάφορα εργαλεία, σαν και αυτά. Δηλαδή,
μέσα σε αυτή την πλατφόρμα να γράψει τα blog posts σου. Τα οποία blog posts σου δεν θα διαφέρουν λίγο από WordPress που ίσως έχετε δει από ένα άλλο CMS, αλλά είχε ενσωματωμένα πράγματα που ασχοληθούν να κάνει targeting. Ωραίο το blog post. Σε ποιους απευθύνεσαι, αυτό που ονομάζουμε σε ποιο persona, έχουμε φτιάξει λίγο πριν τους πιθανούς μας επισκέπτες. Ποια τα keywords, ποια είναι η καμπάνια, πώς θα ξεφύγεις, όλα τα κάνεις με ένα βασικό σκοπό. Και ρηπορτάρει σε σχέση με αυτό. Άρα λοιπόν, blogging μέσα στο HubSpot, SEO μέσα στο HubSpot, θα παρακολουθήσουμε τα keywords, θα παρακολουθήσουμε τους ανταγωνιστές μας, μέσα από εδώ θα κάνουμε τα ranking, θα επιλέξουμε ποια είναι τα βασικά μας keywords και θα μας τα παρακολουθήσει. Φυσικά υπάρχουν και άλλα εργαλεία να το κάνεις έτσι, αλλά υπάρχει μέσα στο εργαλείο. Μέσα από εδώ θα μπορέσεις να δημοσιεύσεις και να δεις και τα reports στο social media, είτε είναι Facebook, είτε είναι Twitter, είτε LinkedIn. Πάλι έχεις άλλα εργαλεία να τα κάνεις, χιλιάδες. Εδώ όμως είναι όλα μαζεμένα, νοικοκυριμένα και όλα αυτά συνδυασμένα γύρω από μια καμπάνια. Όταν λοιπόν ξεκινήσεις να στοχεύσεις κάπου, θα φτιάξεις ένα post, θα στοχεύσεις κάποιο κύβος, θα κάνεις και δύο posts και όλα αυτά θα σου κάνουν report τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε μέσα από το εργαλείο. Cost to action, μέσα στο εργαλείο. Δεν υπάρχουν πλέον μπανεράκια τα οποία τα βάζουν και δεν ξέρουμε τι κάνουν, γιατί γράψανε και τι γράψανε. Έχουμε πολύ ωραία images, έχουμε απλά. Μπορούμε να κάνουμε A/B test, μπορούμε να κάνουμε πορτοκαλί μπλε κίτρινο, μπορούμε να πάρουμε το πίνακα των χρωμάτων φώτη. Πολύ ωραία. Ήταν συνδυασμένες οι ομιλίες και δεν το συζητώ. Αποτελέσματα. Τόσοι, σας διαβάζω, views to clicks, τόσοι το είδαν, τόσοι πατήσαν, 28% conversion rate στο click και από clicks σε submissions 21%. Άρα αυτό το πράσινο call to action και μου έφερε viewers και το πατήσαν και από αυτούς γραφτήκαν στο πράσινο. Πάρα πολύ καλό το πράσινο. Άστο. Αλλιώς κάνω το πορτοκαλί. Αυτά τα call to action μπορούμε πάρα πολύ ωραία να αντικαταστήσουμε banners σε άλλα sites. Θα πάρω αυτό το banner που θα έχω μόλις πίσω το φώτι για να βάλει στο μέσο λοιπόν κάτω, να το βάλει σε ένα πόρταλ και αυτό θα του φέρνει κίνηση που θα το μετράει αντίστοιχα. Όχι σαν banner, αλλά σαν call to action. Landing pages είναι το επόμενο σε εμάς. Εδώ είναι λίγο σε πιο B2B, αλλά και B2C πράγματα μπορούν να φτιαχτούν. Εδώ λοιπόν θα έχει μόνο εκεί που οδηγεί κάθε call to action. Αυτό είναι το πιο βασικό εργαλείο του site μας. Άρα είναι pages. Αυτό είναι ένα από τα πιο παρεξηγούμενα κομμάτια στην Ελλάδα. Δηλαδή τρέχει καμπάνια. Γιατί να σε οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, σε πετάει ελεύθερο στο site. Δυστυχώς. Καταστροφή. Πεταμένο δεν θα. Ενώ μπορείς πολύ να τα φτιάξεις αυτό ακόμα και χωρίς κάποιο. Απλά και σήμερα εσύ στήσε μια σελίδα εκεί να καταλήγει η καμπάνια σου και να ολοκληρώνει το marketing μέσα της. Για να μπορεί όντως να έρθει. Όλοι έχετε συμπληρώσει τέτοια στοιχεία. Πάνω εντάξει, όλα αυτά τώρα που θα δίνω το email μου και εγώ θα δώσω το Gmail μου και θα δώσω το επαγγελματικό. Σιγά σιγά όλα αυτά ρυθμίζονται ο καθένας σε σχέση με το value που θα πάρει. Τι είναι αυτό εδώ και αυτό που χρειάζεται ένα preview. Θα δώσω και τα αντίστοιχα στοιχεία και θα του ζητήσουμε. Πλατφόρμες, σαν και αυτήν εδώ, μας επιτρέπει να έχουμε αυτό που ονομάζουμε smart forms. Δηλαδή, εγώ θέλω να μαζέψω 30 στοιχεία. Θα τα δείξω όμως 5-5. Την επόμενη φορά θα του δείξω ένα καινούριο στοιχείο. Το budget του, το έτσι του σιγά σιγά να μην του βγάζουμε άλλε 30 και τέτοια. Έτσι, και χοντρικά οι μετρήσει γίνονται πάνω από 3-4 στοιχεία. Δεν δίνει σε κάποια συγκλήρωση. Οπότε πα εκεί, αναλαμβανόμενα, χτίζει τη σχέση σου. Αν πάτε στο site τη Κάψο που ένα από του βασικού εκπληρώσει που το επιλέξαμε, αυτό είναι απίστευτο το υλικό που βγάζουν. Δηλαδή, η μισή εταιρεία σου έκανε το περιεχόμενο και το παίρνει πίσω, έτσι. Forms. Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα και εδώ τα πολύ ωραία πράγματα δεν χρειαζόμαστε πολύ τεχνικά πράγματα. Είναι drag and drop. Αυτά είναι τα πεδία. Όταν τελειώσει, όταν μου συμπληρώσει αυτά τα τρία πάρα, δηλαδή από κάτω και βάλτα, έτσι, από εδώ όλα θα χρησιμοποιήσουμε. Lead management. Πολύ σημαντικό. Έχουμε κατορθώσει με όλα αυτά τα καλούδια που κάναμε μέχρι και μαζέψαμε χίλιους ανθρώπους. Και τι τους κάνουμε, δεν μπορούμε να αρχίσουμε έναν να τους στέλνουμε mail. Χρειαζόμαστε κάποιο segmentation, χρειαζόμαστε κάποια κατηγοριοποίηση. Μας βοηθάει. Θα βάλουμε δημογραφικά στοιχεία, να πατήσω αυτό το κουμπί εδώ, να μου βγάλει όλα τα δημογραφικά στοιχεία που επέλεξα. Άρα, μου έχει δηλώσει CEO, μου έχει δηλώσει από την Αθήνα, μου έχει δηλώσει ότι το επόμενο του βήμα είναι εκεί. Θα πάρει αυτά τα email, τους κατηγοριοποιούμε. Δημογραφικά και behavioral στοιχεία. Ήρθε στο site μου, ήρθε τρεις φορές στο site μου, πάτησε τα δύο email που έχω δώσει. Όλα θα μου οδηγούν στο να βγάλω συμπεράσματα για το τι θα του στείλω σαν επόμενο. Reports, charts κτλ. Έκανα πάλι. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο. Κάτι τίποτα. Κάτι. Δεν μετάζει. Δεν το νομίζω κάτι πατάτε, κάτι κατά το δεδομένο. Τώρα. Ωραία.
Μπορώ να μου αποκτήσω λίγο σε αυτό που προχωράς εσύ, γιατί είναι το πράγμα. Όπως πάμε. Email. Τα email που θα στείλω από εδώ. Δεν χρειαζόμαστε στις πλατφόρμες. Responsive email, έτοιμα για mobile, με τα images, με το κειμενάκι μας. Παίρνουμε στοιχεία από τη βάση δεδομένων μας, personalized. Δηλαδή, θέλει κύριε Πάνο, θέλουμε να σας πούμε αυτό. Με παιδεία σε αυτά εδώ. Reports από το ποιος το άνοιξε, πότε το άνοιξε, γιατί το άνοιξε και πάτησε. Στο επόμενο, A/B test μέσα στο λίγα email. Market automation. Όλα αυτά χρειάζονται ένα workflow για να τρέξουν. Έτσι, γιατί ωραία, μπορεί να τα κάνουμε Excel, μπορεί να κάνουμε meetings για αυτά, να συζητάμε. Αλλά εδώ αυτονομιούνται. Όταν έχει 1.000-2.000 ανθρώπου να κάνει marketing με αυτό και εδώ, χρειάζεται σε εργαλεία. Άρα λοιπόν εδώ καθορίζει μέσα από την ίδια την πλατφόρμα ποια είναι τα actions και πότε θα συνεχίσει. Και τα δείτε στην κόρτσα. Εδώ α πούμε, υπάρχει, είναι το βασικό σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Έχει ξεκινήσει το workflow, του έχω στείλει το email, δεν έχει στείλει πίσω. Absolute CRM system. Analytics. Πάρα πολύ ωραία τα Google Analytics, πάρα πολύ ωραία σημεία που δεν συγκρίνονται με αυτά, αλλά εδώ μπορώ να πάρω και μάλιστα την κουβέντα άμεσα. Από πού είναι το ποια είναι τα νέα κόμματα, τι είναι με τα νέα. Έχει τη δικιά του πλατφόρμα, σε σχέση με αναλύσει λίγο πιο business oriented, το έχει φτάσει χιλιάδε νούμερα από Google Analytics. CRM. Αυτό είναι, ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, ενώ μέχρι τώρα είχα ψωθεί μια marketing automation πλατφόρμα, πλέον έγινε η CRM. Δηλαδή, εκτός από online συμπεριφορά, μπορούμε να χειριστούμε, δεν είναι σύμπερ, αλλά μπορούμε να χειριστούμε κάποιο offline πράγμα. Να του πάρουμε τηλέφωνο, να κάνουμε ρωτάς και ό,τι θέλω να πάρουμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέσα. Μέσα από τα links σε social media μπορεί να πάρει ακόμα και τη δουλειά του. Θα πάρουμε το file στο που είναι, άρα ξέρουμε και ποιος είναι απέναντι μας. Και επιβιώνω το ιστορικό των πραγμάτων που έχει τοποθετηθεί στο site. Τέλος εδώ. Υπάρχουν δύο-τρία βήματα, αν σας ενδιαφέρει. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, που είναι η βίβλος της Capital Market, γραμμένη από τους ιδρυτές της HubSpot. Νομίζω υπάρχει πλέον και Amazon UK. Ένα πριν. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο certification με τα πολύ βασικά βίντεο, γιατί κάνουμε πάρα πολύ ωραία στο παρελθόν. Δεν μπορείτε να το δείτε εδώ στο Academy HubSpot. Και φυσικά να μιλήσουμε μαζί, γιατί είμαστε μια από τις εταιρείες εδώ στην Ελλάδα. Μιλάει για τα πράγματα που μπορεί να τα φέρει και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Ευχαριστώ.